Με την κατανόηση της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου, μπορούμε πλέον να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου. Οι δρόμοι δεν είναι όλοι ίδιοι. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καθοριστούν οι μεταβλητές του σχεδιασμού, όπως ο όγκος των αυτοκινήτων, το μήκος των λωρίδων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, η παροχή εξόδων προς παράδρομους, η κλίση των εξόδων αυτών, η ακτίνα των στροφών ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην αλλαγή κατεύθυνσης, η ευθυγράμμιση για παροχή ικανού χρόνου ακινητοποίησης και πολλές άλλες. Ο σχεδιασμός των δρόμων είναι ένα καθαρά γεωμετρικής φύσεως πρόβλημα. Εφόσον η γη δεν είναι μια επίπεδη επιφάνεια, χρειάζεται να επιστρατευτεί η γεωμετρία ώστε το αποτέλεσμα να διευκολύνει τον άνθρωπο. Έτσι, ο σχεδιασμός παίρνει δύο μονοπάτια. Αυτό της κάθετης ευθυγράμμισης και της οριζόντιας ευθυγράμμισης. Η διαφορά των δύο έγκυται στον τρόπο αντίληψης του οδοστρώματος. Η οριζόντια ευθυγράμμιση παρατηρεί τον δρόμο από ψηλά ως μια κάτωψη του τμήματος του δρόμου που μελετάτε. Αντίθετα, η κάθετη ευθυγράμμιση είναι υπεύθυνη για να μας δείξει όλα τα υψομετρικά σημεία στα σημεία ενδιαφέροντος που θα σχεδιαστεί ο δρόμος. Η κάθετη ευθυγράμμιση είναι αισθητά σημαντική. Η μελέτη αυτής της παραμέτρου κρίνεται αναγκαία καθώς μπορεί να καθορίσει το επίπεδο της αίσθησης της ασφάλειας και άνεσης ενός οδηγού, ενώ υποδεικνύει και τα κατάλληλα σημεία για την αποστράγγιση των βρόχινων νερών. Ο πρωτεύων προβληματισμός των μελετητών αφορά τη σύνδεση δύο σημείων του ίδιου δρόμου με διαφορετικές κλίσεις. Εδώ επεμβαίνει η γεωμετρία. Πειραματικά, στις περιπτώσεις αυτές, η εξίσωση της παραβολής έχει βρεθεί πως είναι η πιο κατάλληλη να προσομοιώσει την καμπύλη της επιφάνειας του οδοστρώματος, διότι προσφέρει ένα σταθερό ρυθμό μεταβολής της κλίσης, ενώ υποθέτει και ίδιες εφαπτώμενες. Τα στοιχεία που αποτελούν μια τέτοια καμπύλη είναι συνήθως το αρχικό επίπεδο της καμπύλης, το τελικό καθώς και το σημείο που ενώνονται οι εφαπτώμενες των δύο αυτών σημείων. Και ενώ το να ξεκινάς από ένα σημείο και να καταλήγεις με ευελιξία σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας γεωμετρία μπορεί να είναι φαινομενικά εύκολο, τα πράγματα δυσκολεύουν όταν ο δρόμος που σχεδιάζεται πρέπει να καταλήξει να περνά αναγκαστικά από ένα δεδομένο υψομετρικό σημείο, όπως σε μια προσθήκη νέου τμήματος ενός δρόμου. Το μήκος της καμπύλης ενός δρόμου συνδέεται άμεσα με το μήκος που χρειάζεται ένα όχημα για να σταματήσει. Επομένως, η καμπύλη αυτή δεν μπορεί να σχεδιαστεί αυθαίρετα, αλλά θα πρέπει να τηρεί κάποιο ελάχιστο μήκος σε συνάρτηση και με την ταχύτητα που έχει το όχημα. Στην εξίσωση ακινησίας εισέρχεται επιπλέον και το ύψος στο οποίο μπορεί να δει ένας οδηγός. Καθώς το αυτοκίνητο βρίσκεται σε πορεία ανόδου, ο οδηγός δεν έχει αντίληψη των αντικειμένων που βρίσκονται πέρα από την κορυφή της καμπύλης. Χρειάζεται επομένως να του δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να αντιδράσει. Αν ο χρόνος ή η απόσταση για την αντίδραση του οδηγού δεν μπορούν να εξασφαλιστούν, ο δρόμος έχει πολλές πιθανότητες να κριθεί μη ασφαλής και να μην κατασκευαστεί. Όλα αυτά ισχύουν καθώς το όχημα βρίσκεται σε ανωδικό ρεύμα. Αν όμως το ίδιο όχημα βρίσκεται σε κάθοδο, οι συνθήκες σχεδιασμού αλλάζουν ριζικά και στηρίζονται σε κάτι που δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ. Τις συνθήκες της νύχτας. Τις πρωινές ώρες είναι αυταπόδεικτο πως ο οδηγός μπορεί να δει πέρα από το σημείο της κορυφής της καμπύλης. Το βράδυ όμως η απόσταση αυτή είναι τόση όσοι το επιτρέπουν τα φώτα του οχήματός του. Και τα φώτα φωτίζουν σε ευθεία και δεν καμπυλώνονται σύμφωνα με τον δρόμο. Επομένως, ένα αντικείμενο στην απέναντι πλευρά της καμπύλης δεν είναι ορατό. Οι εξισώσεις για την απόσταση ακινησίας τροποποιούνται πλέον ώστε να συμπεριλάβουν μέρος του ύψους των προβολέων του αυτοκινήτου. Τέλος, στην κάθετη ευθυγράμμιση των οδών χρειάζεται να υπάρχει ορατότητα για ενδεχόμενες προσπεράσεις. Και η ορατότητα αυτή εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στις συνθήκες ανωδικής πορείας, καθώς ο οδηγός δεν μπορεί να δει πέρα από την κορυφή της καμπύλης, σε αντίθεση με την καθοδική πορεία που ο οδηγός έχει ανεμπόδιστη ορατότητα του δρόμου το πρωί και το βράδυ μπορεί εύκολα να δει τα φώτα των αυτοκινήτων που έρχονται από την αντίθετη πλευρά. Τέλος, στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και η ορατότητα όταν ένα όχημα πρέπει να περάσει κάτω από κάποια γέφυρα. Αν η καμπύλη είναι ψηλότερα από τη γέφυρα, ο οδηγός δεν μπορεί να δει όλη τη διαδρομή εξαιτίας της γέφυρας. Έτσι, σε σημεία μη γέφυρες, οι καμπύλες χρειάζεται να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν χρόνο στον οδηγό να έχει πλήρη αντίληψη της περιοχής.
αξίζει να σημειωθεί πως όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή όταν υπάρχει ήδη ένα οδόστρωμα με διαφορετικά υψόμετρα και πρέπει να κατασκευαστεί μια γέφυρα, η γέφυρα αυτή επιβάλλεται να τηρεί ένα συγκεκριμένο ύψος για να μην εμποδίζει την όραση των οδηγών. Αφήνοντας την κάθετη ευθυγράμμιση πίσω μας, εστιάζουμε την προσοχή μας πλέον στην οριζόντια ευθυγράμμιση. Η οριζόντια ευθυγράμμιση αναφέρεται στην οριζόντια καμπύλη, δηλαδή στο τμήμα του δρόμου που ενώνει δύο ευθείες. Με απλά λόγια, είναι οι στροφές στις οποίες το όχημα θα πρέπει να είναι ικανό να μένει σε ασφαλή πορεία. Από την εμπειρία μας με τους δρόμους, καταλαβαίνουμε ότι μια στροφή είναι ελαφρώς σηκωμένη, δηλαδή η εξωτερική της πλευρά είναι πιο ψηλά από την εσωτερική της. Ο σχεδιασμός αυτός είναι κρίσιμος για τη λειτουργία των οχημάτων, καθώς στις στροφές ασκείται στο όχημα η φυγόκεντρος δύναμη, η οποία πρέπει να υπερνικηθεί ώστε το όχημα να μείνει σε πορεία. Η κλίση που έχουν τα οδοστρώματα στις στροφές συμβάνουν σημαντικά στη μείωσή της. Η πιο απλή περίπτωση στροφής είναι η μετάβαση από ευθεία σε στροφή. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν την ακτίνα της στροφής, τα σημεία έναρξης και λήξης της στροφής, το μήκος του τόξου και το σημείο που συναντώνται οι εφαπτώμενες των σημείων έναρξης και λήξης. Η οριζόντια ευθυγράμμιση είναι από τη φύση της πιο απλή να αντιμετωπιστεί. Είναι της πάση γνωστό πως απαγορεύονται οι προσπεράσεις στις στροφές, οπότε στην οριζόντια ευθυγράμμιση δεν μας απασχολεί η παροχή μήκους για προσπεράσεις. Μας ενδιαφέρει όμως η παροχή χρόνου και απόστασης για να φέρουμε ένα όχημα σε ακινησία. Όταν κατά μήκος μιας στροφής υπάρχουν εμπόδια όπως πρανή ή μεγάλες μάζες γεωδών υλικών, ο οδηγός θα δυνατεί να δει τι συμβαίνει μπροστά του. Για τον λόγο αυτό, οι μηχανικοί τοποθετούν την αφετηρία μέτρησης απόστασης ακινησίας από το κέντρο του δρόμου, υποθέτοντας πως σε εκείνη τη θέση βρίσκονται και τα μάτια του οδηγού. Η αφετηρία και λήξη της στροφής δημιουργούν μεταξύ τους μια γωνία δέλτα. Σε αυτήν αντιστοιχεί μια γωνία ΔΕΛΤΑ-S, της οποίας το μήκος τόξου είναι το απαιτούμενο μήκος ακινησίας που ζητάμε. Ο σχεδιασμός των οδικών δικτύων δεν είναι τελικά τόσο απλός όσο το φανταζόμασταν. Οι δρόμοι είναι ιερές τοποθεσίες πάνω στη γη μας, στους οποίους κάθε μέρα διακινδυνεύουμε τις ζωές μας, ώστε να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητά μας, την οικονομική και πολιτισμική μας ανάπτυξη. Και οι μηχανικοί κάνουν το κάθε τι δυνατό που μπορούν ώστε να προσφέρουν στέρεες υποδομές και να διαφυλάττουν την ασφάλειά μας.